Στο σημείο όμως αυτό, γιατί όμορφη είναι επικίνδυνα εδώ η ατμόσφαιρα, θέλετε να γίνει ακόμη πιο όμορφη. Θέλετε, ναι. Κορίτσια. Ναι. Να καλέσουμε τον Μάνο Ιωάννου στην παρέα μας. Ναι. Πού είναι ο Μάνος, παιδιά. Ναι. Πού είναι ο Μάνος. Καλά είσαι. Μια χαρά είμαι. Κάθισε, Μάνο. Μια χαρά είμαι. Μάνο. Να κουμπίσω τα ποδαράκια μου κι εγώ εδώ. Κουμπίσω τα ποδαράκια. Όπα, κομμελιά. Καταλαβαίνεις, Μάνο μου. Μάνο. Πες μου. Έχεις και ωραία φωνή. Πες μου. Έχεις και ωραία φωνή. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Μαρία, θέλω να σου πω κάτι. Πού λέγει η φίλη ότι μοιάζει πολύ με τον Τσιμιτσέλη. Έλεγε το δύο πράγματα. Καμία σχέση. Είναι πολύ πιο ωραίος ο Τσιμιτσέλη. Μη στεναχωρούμε στο Γιάννη. Μοιάζουν πολύ. Αφού είναι πιο ωραίος ο Τσιμιτσέλη. Και έχει και δικό του στυλ. Τέτοια να μου λες, καλά θα τα πω. Έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή. Μοιάζει με τον Τσιμιτσέλη και δικό του στυλ. Και ρωτάνε και που μένει. Πού μένει, πού μένεις. Κάτσε ένα, τον άλυμο. Τον άλυμο, εντάξει. Μένεις ακόμη στο πατρικό σου με τους γονείς σου. Μένω στο πατρικό. Γιατί θα το ρωτάνε πολύ. Ναι, ναι. Με τους γονείς σου. Είναι μικρό. Παραδοσιακό είσαι. Αύριο κλείνω τα 24. Να σε ρωτήσω για κάτι άσχετο. Η τσίχλα σου που τρως είναι πράσινο τσάι με γιασεμί. Δεν ξέρω τώρα. Τι μαγιούς είσαι. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Βασιλιάδες λοιπόν, Βασιλιάδες. Σε βλέπουμε και σε καμαρώνουμε εκεί. Σε μια σειρά καθημερινή που από ό,τι φαίνεται θα είναι και η επιτυχία της χρονιάς αυτής. Μακάρι. Μακάρι. Θέλω να μου μιλήσει αυτή σου την εμπειρία. Λοιπόν, εμένα είναι η πρώτη μου τηλεοπτική δουλειά αυτή τη στιγμή. Τρία χρόνια δηλαδή απλά δουλεύω στο θέατρο. Πρώτη μου λέω. Όχι απλά. 24 χρόνο παιδάκι, μια χαρά σε βρίσκω. Εντάξει, μια χαρά. Έτσι. Ναι. Φτου. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν. Τώρα εντάξει, συνεργάζομαι με Κώστα Κόκλα, Γεράσιμος και Δαρέση, Μάρθα Καραγιάννη, Βασιλική Ανδρίτσου. Και εντάξει, μου φαίνεται κάπως τώρα πούμε, που έχω ένα βασικό ρόλο σε αυτό το όλο κόνσεπτ που είναι. Τι να πω, δηλαδή, εγώ το βλέπω και πάω με μεγάλη χαρά στο γύρισμα. Είναι μια πολύ καλή δουλειά. Είσαι ενθουσιασμένος. Νομίζω είναι το καλύτερο αυτό να πηγαίνεις έτσι στη δουλειά σου. Ναι. Να ξυπνάς και να λες πω πάω στη δουλειά μου. Είναι... Αισθάνεσαι πολύ τυχερός που έχεις δουλειά αυτή την εποχή και σε ένα τέτοιο σύριο. Ειδικά αυτή τη στιγμή, όχι μόνο χαίρομαι, γιατί έχω και δουλειά και στο θέατρο, σε μια παράσταση που σκίζει. Εννοείται. Αλλά και πόσο μάλλον στην τηλεόραση που είναι τόσες λίγες οι δουλειές τώρα πλέον, έτσι. Έτσι. Μάνο μου, έχουμε πάρα πολλά να σε ρωτήσουμε, όμως και εσείς έχετε πάρα πολλά να ρωτήσετε. Γι' αυτό μπείτε τώρα στο Facebook που έχουμε το Μάνο στην παρέα μας. Ευκαιρία είναι. Μήνυμα η αδερφή μου, δεν το διαβάζω τώρα, φοβάμαι. Να ρωτήσετε πράγματα το Μάνο για την σειρά και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Το Μάνο Ιωάννου που στην ουσία όπως είπες και εσύ Μάνο μου η πρώτη σου τηλεοπτική δουλειά είναι Βασιλιάδες. Κατευθείαν στα καλά και στα βαθιά όμως. Ναι εντάξει για να μάθω. Για να μάθεις έτσι στα δύσκολα. Θα τα απεξέλθω κιόλας. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς σου ήρθες αυτό που σε ρώτησα και στο διάλειμμα για να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές μας να γίνεις ηθοποιός. Κοίτα μου άρεσε από μικρός πήγαινα θέατρο και μου άρεσε όλο αυτό το πράγμα που έβλεπα ας πούμε. Και εφόσον είχα να πια το φάει στο σπίτι μου, λέω εντάξει, ας την κάνω την τρέλα μου. Αφού μου αρέσει και με γεμίζει αυτό που θέλω να κάνω, εντάξει, ας πάω να το δοκιμάσω. Βέβαια, θα δώσω και ένα περιθώριο. Δηλαδή, αν πάω, δηλαδή, τελειώσω την δραματική σχολή και 5-6 χρόνια είμαι τελείως. Άνεργος, ας πούμε. Άνεργος, γιατί δυστυχώς το επάγγελμα αυτό είναι σε κρίση. Αλλά δόξα τω Θεώ, εντάξει, πήγα από οντισιόν και άλλα αυτά και κατευθείαν με το που βγήκα από τη σχολή δούλεψα. Δεν είχα κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Θαυμάσεις υπάρχουν πολλές. Εντάξει, πολλές. Μάνο μου λίγο πιο δυνατά, γιατί απολαμβάνω πάρα πολύ τον ήχο της φωνής σου. Έχω ένα θέμα εγώ με τις φωνές. Λίγο πιο δυνατά να σε ακούω, να σε απολαμβάνω. Πολλές. Πολλές όχι, εντάξει, δεν έχω κάνει και εντάξει. Μόνο 3 χρόνια στο θέατρο αυτά. Καλά, θα γίνει. Τι να δούμε τι να γίνει, παιδί. Έχει ερώτηση, γι' αυτό σου λέω. Δεν έχει θαυμάστρες, θες να μου πεις τώρα. Θαυμάστρες, δηλαδή δεν σε πολιορκούν οι γυναίκες. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω γι' αυτό ότι με πολιορκούν. Εντάξει. Καλά τα πάω, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Με μεγαλύτερη γυναίκα θα πήγαινες. Δηλαδή γενικό θα έκανες δεσμό. Είναι επιπροσωπικού αυτό τώρα το θέμα. Με μεγαλύτερη. Όχι, παιδί μου, ρωτάω το παιδί σου, σαν χρόνο παιδάκι. Να αποχωρήσουμε. Με μεγαλύτερη γυναίκα θα έκανε σχέση. Αν θα έκανα όταν λες μεγαλύτερη, τι εννοείς. Πόσο μεγαλύτερη. Πόσο μεγαλύτερη. Αν μου άρεσε την Ακρόπολη. Τόσο πολύ, δηλαδή και ήμουν ελεύθερος και δεν είχα σχέση και. Τι να πω, ναι. Δεν είσαι ελεύθερος. Άρα έχεις σχέση λοιπόν.
Έχω σχέση. Α, για μίλησέ μας για τη σχέση. Απογοήτευση. Τσάπα τόση ώρα ρωτά. Τσάπα τόση ώρα σου λέει για τη φωνή σου. Τσάπα τόση ώρα λέει για ρωτά και εδώ μία τηλεθεάτρια. Αν ερωτευμένο λέει πολύ. Απάντησε, είπε. Θα απαντήσει γι' αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ που το λες ότι έχει σχέση και δεν λες δεν ξέρω. Μάνο, έτσι θέλω να μείνει. Να είμαστε καλά σε 10 χρόνια να τα ξαναπούμε. Έτσι θέλω να είσαι όπως είσαι τώρα. Είμαι μια κοπέλα. Είμαι ερωτευμένο με τη δουλειά μου, με τη καριέρα μου, με τη ζωή μου και με όλα αυτά. Να τα λες, είναι ηθοποιό. Όχι. Όχι, σε καταλαβαίνει που λογικά θα έχει και καθημερινά γυρίσματα τώρα και θα τρέχει. Ναι, με καταλαβαίνει, εντάξει. Σε ζηλεύει. Ναι, με ζηλεύει αρκετά. Για πε μου, τι σκηνή ζηλοτυπία σου κάνει. Τώρα αυτά θα πούμε. Γιατί να τα πούμε. Στο σύρελ τι είσαι αντικείμενο του πόθου. Μισό λεπτό και δεν μου να απαντήσει. Αν δεν είχε ζηλοτυπία. Μα το χαλά. Στάθη. Μα το χαλά, Στάθη. Λισάρε, λισάρε. Εσύ είπα άνθρωπο να το ζηλεύει η κοπέλα του. Ναι, το τόπε. Τι ζηλεύει, το είπε. Τελείωσε αυτό. Πε μου μια σκηνή ζηλοτυπία που σου έκανε. Πολλά, ας πούμε. Δεν, ψάχνει πολλά. Τα κινητά σου. Ψάχνει τα κινητά σου. Να σημειωθεί ότι πιθανόν δεν θα σε βλέπει. Οπότε αν πει οτιδήποτε θα λογοδοτήσει μετά ο άνθρωπος. Παιδί μου, εσύ τι είσαι εδώ όμως, το χαλάς. Δηλαδή... Που θα πες, Μάνο μου. Εντάξει, το κινητό μας, άμα χτυπήσει μια περίεργη ώρα, ας πούμε, γι' αυτά. Εντάξει, το βλέπω ότι γίνεται τριγύρω. Να λες ότι άξιο, θα πεις, έχω ένα φίλο νυχτοφύλακα. Νιώθει μόνος και με παίρνει τα βράδια. Μόλις κέρδισες το πακέτο Σαββατοκύριακο χωρίς σεξ. Αυτό που είπες τώρα. Αύριο τι τώρα θα. Να σου πω. Άσε, γιατί έχω και ακριβά γούστα εγώ. Όχι, πες τα σε. Δηλαδή. Από την κοπέλα σου ή από τους φίλους σου τώρα θα μας πεις για να κοιτάξεις την κάμερα, να κάνεις δήλωση. Μετά από την κοπέλα δεν νομίζω να πάρεις δώρο. Ναι, όχι εντάξει. Αφού είπα ότι έχω σχέση θα μου το κάνει, δεν... Πες μου, πες μου, πες μου, δώρο. Τώρα δώρο. Κοίτα, μπορεί να είναι κάτι το μικρό, το ασήμαντο. Αν και εγώ έχω δηλαδή γούστα να με ρωτήσει, θα σου πω κάτι. Μια μηχανή θα μας πεις. Ποιοι μηχανή, κανένα από εκεί. Είδες που σε καταλαβαίνω. Άτα μας, αυτά. Ένα σήμαντο διθέσιο. Ένα σήμαντο ταξίδι στο εξωτερικό. Απλά πράγματα, καθημερινά. Στο σημείο εγώ αυτό, θα σε διακόψω για λίγο για να βοηθήσω την κοπέλα τους φίλους σου να μπορέσουν ίσως να στέλνουν να κερδίσουν το netbook κατά της Hewlett Packard και να στο κάνουν δώρο που δεν νομίζω να στο κάνουν, θα το κρατήσουν γιατί εσύ θέλεις, δεν ξέρω τι θες αγάπη μου, αλλά καλά κάνεις. Οι απαιτήσεις μας δεν πέφτουν εύκολα. Είναι το χέρι στο κεφάλι μετά από αυτά που είπε ο Χάνος. Λοιπόν, τώρα έχετε πάρα πολύ λίγο χρόνο, περίπου 10 λεπτά, να στείλετε μήνυμα ή να πάρετε τηλέφωνο και να κερδίσετε αυτό το υπέροχο netbook της Hewlett Packard στο κατακόκκινο ερωτικό χρώμα. Γράψτε τώρα μη, αφήστε κενό να τα συνταχθείς. Μη κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54990 ή καλέστε από σταθερό στο 9011 51 51 40 για να γίνει δικό σας. Εγώ θα ήθελα να προλαβαίναμε και να μην τρεπόσασταν και να βγάζαμε επιτέλους μια φορά τον νικητή στον αέρα, αλλά τι να κάνω που μου είστε ντροπαλή. Λοιπόν, εδώ το έχω, σας το προσέχω και σε λίγο θα γίνει δικό σας. Μάνο. Νικολέτα. Για πες λοιπόν. Να σου έχει αυθενικό, μην την βλέπει, αυτό κάνει το. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα όσον αφορά το σύριαλ. Πρώτα απ' όλα, θέλω όταν έχετε γυρίσματα να πας να μου φιλήσεις ρουφιχτά τον Τόμας, τον πρωτόπαπα. Γιατί είμαστε μαζί. Στο μάγουλο, έτσι. Στο μάγουλο, μου, εντάξει. Γιατί είναι το αγαπημένο, είναι αγαπημένο μου αγοράκι που και παίζει. Συμπαθώ πάρα πολύ. Μια χαρά. Και για παρέμβαση, κάνε. Θέλω να μου πεις τώρα, όχι μόνο για την παρέα με τον Τόμας, θέλω να μου πεις διάφορα προόπτα που σας έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Το κλασικό αυτό που θα συμβεί είναι τα πολλά γέλια και να μην γίνεται ποτέ σκηνή. Πόση ώρα σας έχει κρατήσει το χειρότερο. Κοίτα, μας έχει κρατήσει και δεν έχει βγει κιόλας και το υλικό που έπρεπε να βγει εκείνη τη μέρα. Και ήταν και εξωτερικό το γύρισμα και βραδινό. Α, και... δεν έγινε ποτέ. Ναι, και δεν έγινε. Έγινε μετά από κάποιους μήνες. Σοβαρά μιλάς τώρα. Δηλαδή η σκηνή αυτή δεν βγήκε ποτέ και την κάνατε μετά από κάποιους μήνες λόγω των διακοπών ή λόγω του ότι να ηρεμήσουμε λίγο. Και να είμαστε καλά πάλι όταν σκοτώσουμε. Όχι, πρέπει να κλειστεί, ρε παιδάκι μου. Το σκηνή τον είχαμε κλείσει. Εντάξει, δεν προλάβαινε γιατί ξημέρωνε κιόλα. Τον καφέ μου το ξέχασα πάλι. Ήταν ένα πράγμα που δεν μπορούσε να κάνει κανένα τίποτα. Δηλαδή, μα έχει πιάσει τι περισσότερε, δηλαδή για τα γέλια. Μπορώ να πω ότι τι δημιουργώ κι εγώ. Φαίνεται. Μια χαρά. Α, μάλιστα. Από το επέπέρα, κατάλαβα. Να μιλήσω λίγο για το ρόλο που μου αρέσει πολύ. Εσύ κοντράρεσαι με τον Τόμας, έτσι, με τον Αλέξη. Είσαστε κολλητοί. Είμαστε κολλητοί. Αλλά είμαστε... είσαι πολύ καλό παιδί και πλούσιος και καλός. Ναι, αλλά είμαι το καλό παιδί. Είσαι το καλό παιδί. Εκείνος που είναι το κακό παιδί και θα τσακωθεί, τέλος πάντων, ψηλό θα γίνει μια κοντρούλα. Κοντραριζόμαστε. Πες μου ένα στοιχειάκι για την εξέλιξη και σήμερα έτσι που θα δούμε. Κοντραριζόμαστε βασικά για μετά.
για κοπέλες και όλα αυτά. Γενικά ότι εγώ και καλά είμαι πιο συντηρητικός και αυτός είναι λίγο πιο κακομαθημένος και επιδεικνύει τα λεφτά που έχει, που εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό. Ναι. Και ότι εγώ ερωτεύομαι, παιδάκι, με τις σχέσεις είμαι πολύ πιο... Ναι, είσαι πολύ τίμιος εσύ, πολύ έντιμος. Ναι. Να τα λέμε. Όχι, αυτός ο Σταύρος, λέω. Αυτό είναι ο Σταύρος. Δεν ξέρω αν είναι υπέροχο. Ναι, ναι, ναι. Άσο άκουσε ως Σταύρος το πήρε. Εγώ στην ουσία. Μα πού το μυαλό. Εγώ στην ουσία μαζί με τον Αλέξη, που είναι ο Τόμος ο πρωτόπαπας, κάνει τον ρόλο του Αλέξη. Λοιπόν, είμαστε κολλητοί και κοντραριζόμαστε με κάποιους που είναι από μια πιο φτωχή οικογένεια. Ναι, πιο φτωχή οικογένεια. Η πτωχή. Πάντως μου αρέσει πάρα πολύ γιατί αυτό το σύριαλ αγγίζει πολλές πλευρές ανθρώπων. Κατάλαβες τι εννοώ. Απευθύνεται σε πολλούς. Και σε πολλούς, αλλά και πολύ νέα. Έχει νέα παιδιά που θα μπορούν να το δει και η νεολαία. Δηλαδή είναι κάτι που θα περάσει, πιστεύω. Έτσι ακριβώς. Μια χαρά. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή λέγαμε πριν, Ιωάννο και εγώ. Ναι. Αν σου αρέσουν μεγαλύτερες γυναίκες, ναι. Την Εύα Λονγκόρια, παραδείγματος χάρη, αν ερχόταν και σου έκανε τα δικά της, τι θα έλεγες, θα τις ενέδιωχνες που είναι μεγαλύτερη. Όχι, δεν θα έλεγα κιόλας. Δεν τα λέμε. Παρόλο που είναι μεγαλύτερη και παρόλο που έχει σχέση. Και παρόλο που βγαίνει έξω χωρίς σουτιά, θέλω να σου πω. Ναι, αλλά ρωτήσω την κόπελα μου, έρχονταν ο Μπραντ Πιτ, τι θα έκανε. Σωστό. Περαστικά του λοιπόν. Περαστικά, βέβαια. Μάνο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Είχες πότε κάνει ένα ατύχημα στο θέατρο ή πουθενά άλλου εσύ? Ατύχημα. Απρόπτο, ξέρεις, να πέσεις κάτω την ώρα που μπορεί να είσαι στη σκηνή. Κάτι περίεργο να σου συμβεί. Α, να πέσω στη σκηνή, έχω πέσει, ναι. Έχεις πέσει? Ναι, ναι. Δεν ήταν στο ρόλο, αυτό εννοώ. Όχι, δεν ήταν στο ρόλο. Και τι έγινε? Τίποτα, εντάξει, ψιλογελάσαμε λιγάκι και το καλύψαμε. Το χαμογελαστό παιδί. Μάνος Ιωάννου. Μάνος Ιωάννου. Έτσι. Μάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο, σε ευχηθώ. Θα σου πω χρόνια πολλά. Ναι. Θα το πάρω από τη φίλια που σου έδωσε την τζίχλα. Ήθελα να πω και κάτι για τους συμπαίθρους από τα Τυρανά. Φυσικά και να πεις. Που 17 Ιανουαρίου κάνουμε μια γιορτή στην ουσία για τις 710 παραστάσεις που έχουμε κάνει. Στο θέατρο Κιβωτός και θα φιλοξενήσουμε το Χατζικυριάκιο Ίδρυμα. Τέλεια. Με το καλό θα έρθω να σας δω και την. Εκεί, δεν με έχεις πάει. Να έρθετε όλοι σας όμως. Όλοι θα έρθουν. Η πρώτη σειρά θα είμαστε, μην ανησυχείς. Λοιπόν. Βασιλιάδες και Μάνος Ιωάννου, μην ξεχνάτε κάθε μέρα μέσα από το Μέγκα. Θα σε δούμε και σήμερα εννοείται, τώρα ένας λόγος παραπάνω. Και η νικήτρια που κερδίζει το υπέροχο netbook της Hewlett Packard.